Έχουμε μαζί μας την μητέρα του 9χρονου παιδιού, το οποίο προσπάθησε κάποιος άνδρας να απαγάγει στα αρμόδια κατά τη διάρκεια της γιορτής Μαστίχας. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε πώς έγινε το περιστατικό και ποια ήταν η κατάληξή του. Όταν κάναμε την βόλτα του χωριού και φτάσαμε στο σημείο που ήταν το τελευταίο κομμάτι του πάθλη που μάζευαν τα παιδιά, πήγαμε και στους απέναντι πάγκους, τέλος πάντων, που υπήρχαν. Κάποια στιγμή καθίσαμε στη γωνία, είχε μία πέργολα στην πλατεία, στην μέσα πλατεία που είναι ο Άγιος Δημήτριος. Καθίσαμε, ο άντρας μου ήταν δεξιά μου μαζί με την κόρη μου, μπροστά ο γιος μου, και εκείνη τη στιγμή περνάει ξαφνικά ένας κύριος ψηλός, γύρω στο 1,87 με 1,90, ανοιχτόχρωμος, ανοιχτό δέρμα, με μουσια, ένα καρό, με ένα λευκό πουκάμισο με το καρό, το σκούρο μπλε στο σχέδιο, μου χαμογελάει. Ασυνέστητα χαμογελώ. Στρέφω δεξιά μου, βλέπω το σύζυγό μου με την κόρη μου και κοιτούσαν κάπου αλλού. Κοιτώ μπροστά στα πόδια μου, δεν βλέπω το μικρό. Στρέφω αριστερά και τον βλέπω να κρατάει το παιδάκι και να προχωράει μέσα στο πλήθος. Ο μικρός εντωμεταξύ να κοιτάει στην πλατεία που υπήρχαν άλλα παιδιά. Ξαφνικά βάζω τις φωνές, αυτός αφήνει από το μπράτσο το παιδάκι και χώνεται μέσα στον κόσμο. Εν τω μεταξύ ο κόσμος ήταν ασφυκτικά γεμάτο όλο το χωριό λόγω της εκδήλωσης. Το παιδάκι το μόνο που παρατήρησε την ώρα που άκουσε το όνομα και τις φωνές, έστρεψε το κοίταξε ότι είχε μπλε μάτια και απευθείας έτρεξε πίσω. Θεώρησε ότι ήταν, όταν ας πούμε ηρεμήσαμε και ηρέμησε και εκείνο, μας είπε ότι νόμιζε ότι ήταν ο μπαμπάς. Τώρα, ο συγκεκριμένος, ο φαινόμενος ο δράστης, εξαφανίστηκε μέσα στο πλήθος μετά το περιστατικό. Ναι. Ενώ, ώσπου να συνέλθουμε τέλος πάντων και να βγούμε, δεν είδαμε σε όλη τη διαδρομή και ούτε στο συγκεκριμένο σημείο κάποιους ένστολους αστυνομικούς, γιατί μπορεί να, δεν ξέρω, αλλά με τη στολή δεν είδαμε κάποιον, οπότε ψάξαμε να βρούμε αστυνομία. Βγαίνοντας πια από το χωριό, βρήκαμε κάποιον κύριο στον κεντρικό δρόμο αστυνομικό. Τα εξηγήσαμε όλα αυτά. Και μετά την Παρασκευή πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα, κάναμε όλα τα απαιτούμενα. Ό,τι μας ρωτήσαν, ό,τι μας ζήτησαν. Έκανα ένα σκίτσο όταν ηρέμησα το μεσημέρι και το ξανακατέβασα κάτω. Και περιμένουμε να δούμε τώρα αν και εφόσον βρεθεί ο συγκεκριμένος. Μάλιστα. Οπότε η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό. Αφόσον μας έχουν πει, ναι. Μάλιστα. Τώρα, τι έχετε να πείτε στους γονείς που ότους ή άλλους πηγαίνουν με τα παιδιά τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και τα λοιπά. Τι θα λέγατε εσείς ως γονέας? Τι να πω, αυτό που λέμε ότι μέσα στα χέρια σου, μέσα στα πόδια σου βρίσκεται και μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, όχι χίλια μάτια πρέπει να έχουμε, απλώς πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι ότι δεν ζούμε σε ένα ήσυχο νησί ότι στα χωριά δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αντιθέτως, αυτό που φάνηκε είναι ότι έχουν αλλάξει οι εποχές μας και πρέπει να μην εμπιστευόμαστε κανέναν, τα παιδιά μας να τα κρατάνε από το χέρι τους όσο είναι δυνατόν, και να έχουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες και οι παππούδες, τέλος πάντων, όσοι έχουν μικρά παιδιά, στο μυαλό τους ότι υπάρχει κόσμος που συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, δυστυχώς. Και δεν τα βλέπουμε μόνο στην τηλεόραση τελικά. Είναι δίπλα μας και δεν το γνωρίζουμε, γιατί ο κύριος αυτός ήταν ένας ντυμένος, δηλαδή αν πάσες υποψίας
το στυλ το οποίο είχε το ντύσιμό του. Δεν ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να πει αντιμέλητος ή καμία σχέση.